Πατέρες μου και αδελφοί, σε αυτήν την αναστάσιμο περίοδο που η ενορία των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης τρόπον την να έχει τα μεθέορτά της και είναι και εν της ελεύσεως της Αγίας Εικόνος της Θεοτόκου, προσεκλήθηκα όπως και πέρσι από τον αγαπητό μου πατέρα Μάριο και χάρη τη Θεού βρισκόμεθα ανάμεσά σας. Χριστός Ανέστη σε όλους. Ο τρόπος με τον οποίο εφέτος θα επικοινωνήσω μαζί σας είναι κάτι που έχουμε ήδη δοκιμάσει εις τη Μητρόπολη της Μόρφου, στην ελεύθερη περιοχή, κάτι το οποίο αντελήφθηκα ότι υπάρχει μεγάλη ανάγκη ανάμεσα στους πιστούς μας. Συνήθως, τα θέματα τα επιλέγουμε εμείς, οι ομιλητές, ή αυτοί που μας καλούν, που συνήθως είναι κάποιοι ιερείς ή κάποιοι άνθρωποι που προείστανται μιας οργάνωσης. Σκέφτηκα όμως και είδα ότι γεννούνται πολλαπλά ερωτήματα εις τους πιστούς, τα οποία δεν πρέπει ιδιαιτέρως εμείς οι επίσκοποι που ασχολούμεθα με την επικοινωνία με τον λαόν του Θεού να τα αγνοήσουμε, αυτά τα ερωτήματα. Γι' αυτόν εγγενιάσαμε έναν τρόπο ο οποίος στους πιο παλιούς είναι οικείος, κάπως παιδικός θα έλεγα, αλλά στην Εκκλησία μας ο στόχος να γίνουμε ως τα παιδεία είναι ένας στόχος από τα χρόνια του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, ο οποίος ο ίδιος εκάλεσε τους Αποστόλους να γίνουν ως τα παιδιά. Ποιος είναι λοιπόν αυτός ο τρόπος επικοινωνίας? Θα τον οριοθετούσα και θα τον ονομάτιζα ως εξής: ρωτάτε και απαντούμε. Θυμάστε οι πιο παλιοί στα καλά χρόνια του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου, το Φρίξον Πετρίδη, των μακαριστών πρώην υπουργών παιδείας και όχι μόνον και εξαίρετων φιλόλογων του Πανκυπρίου Γυμνασίου, τότε που τα παιδιά μας εμάθαιναν ελληνικά. Τότε τον εκάλεσε το ΡΙΚ, αυτόν τον μεγάλο διδάσκαλον του γένους, και έκανε κάποιες εκπομπές. Σε μία από αυτές ήμουν μαθητής, ξέρετε τότε, επήγα και εγώ ως μαθητής και έβαζε ερωτήσεις γενικών γνώσεων. Κάθε απάντηση, θυμούμε, ήταν 10 λίρες, εάν, σε όποιον την έβρισκε. Εδώ βεβαίως οι απαντήσεις δεν έχουν λίρες, να το ξέρετε. Και εάν εγένετον και δευτέρα ερώτησης, όταν ο απαντών έβρισκε την πρώτη ερώτηση, έκαμνε και δεύτερη ερώτηση σχετική με την πρώτη. Εάν έβρισκες και τη δεύτερη ερώτηση, επειδή το πρημοδοτούσεν και το χορηγούσεν το πρόγραμμα ΙΚΕΟ, τότε σου έδινε και μια κάσα αν πήρες. Λοιπόν, τα σκέφτηκα αυτά μεταξύ σοβαρού και αστείου, αφού θέλουμε να γίνουμε παιδιά και να ξεφύγουμε από τη μέρημνα των μεγάλων, και λέω, δεν το κάνουμε εμείς αυτόν το πράγμα? Να ερωτά ο κόσμος ό,τι θέλει και ο επίσκοπος κατά τη δύναμή του, κατά τη φώτισή του, κατά την αδυναμία του ενίοτε, και εμείς άνθρωποι είμεθα, να απαντά. Οπότε, ο αγαπητός πατήρ Μάριος πρέπει να έρθει λίγο πιο κοντά σε μένα. Ναι, έλα πιο κοντά για να μου δίδεις την ερώτηση. Θα υποβάλει την ερώτηση που εσείς εδανείσετε σε αυτόν, όμως και εγώ θα απαντώ. Βεβαίως, σε κάποια στιγμή, πατέρ Μάριε, εσύ θα το ορίσεις αυτόν,
να παρακολουθάς το ρολόι που έφερες και ένα μισάωρο να δώσουμε στον κόσμο που είναι παρόντες, αν θέλουν να βάλουν ήδη η ερώτηση που δεν απαντήθηκε. Συνήθως αυτοί που ερωτούν με αυτόν τον τρόπο είναι οι άνθρωποι, οι σιωπηλοί της Κύπρου. Και η Κύπρος έχει πολλούς ανθρώπους της σιωπής. Δόξα τον Θεό. Είναι μια διαφορά που έχουμε με τους αδελφούς μας, τους Ελλαδίτες. Οι Ελλαδίτες είναι έτοιμοι ανά πάσα στιγμή να σου βάλουν 10 ερωτήσεις. Ο τελευταίος ταξιτζής της Ελλάδος είναι ένας Ισοκράτης, ένας φιλόσοφος, διαλεκτικός. Ο Κύπριος είναι ανατολή της Έλληνας. Λοιπόν, και έχει έναν τρόπο μυστικό να επικοινωνεί και μεταξύ του, των ανθρώπων, και με το Θεό του. Αυτό είναι καλό να το κρατήσουμε, να μην το χαλάσουμε. Αλλά πρέπει τα ερωτήματά μας τα πνευματικά, για να μην έχουμε και παρεξηγήσεις και τα παιδιά μας να παίρνουν τις ανάλογες απαντήσεις για να μπορούν να βρουν νόημα ζωής και νόημα θανάτου, μας δίδεται τώρα μια τέτοια ευκαιρία για να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε με αυτόν τον τρόπο του διαλόγου που δεν τον εφεύραμε εμείς, όπως ακούσατε, αλλά είναι παλαιότερος. Πάτε, Μάριε, έχετε τον λόγο. Ανιερότατε, θα το καλωσορίσουμε και τον κύριο Δημήτρη Βαλίου και την κυρία Φιλίππα. Να αρχίσουμε με τους νέους, αν θέλετε. Όπως θέλεις. Τρεις ερωτήσεις παρόμοιες. Μια γενική, πώς αντιμετωπίζουμε τους έφηβους όταν αντιδρούν και παραφέρονται. Να σας διαβάσω και τις τρεις, είναι παρόμοιες. Ναι. Επαναφορά στα σχολεία αγωγής αγνότητας, λέει. Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τα παιδιά μας. Επαναφορά, ξαναπες. Επαναφορά στα σχολεία αγωγής αγνότητας. Ναι, ναι. Και τα παιδιά σήμερα στην ηλικία της εφηβείας αρχίζουν να αντιδρούν έντονα και μάλιστα δηλώνουν ξεκάθαρα πως δεν θέλουν να πηγαίνουν στην εκκλησία. Πώς θα πρέπει να το αντιμετωπίσουν αυτόν οι γονείς, τι θα τους συμβουλεύατε. Ναι. Αν θέλετε, κατά τη διάρκεια μπορούμε να τις επαναλάβουμε. Όχι, θα τις έχω μπροστά μου. Πιο καλό. Έτσι, έτσι. Χάρη τη Θεού αυτές τις ερωτήσεις, οι σύγχρονοι Άγιοι της Εκκλησίας μας, οι ενεσχάτης χρόνης αγιοκαταταχθέντες, τις έχουν απαντήσει και μας έχουν δώσει εργαλεία επικοινωνίας με την νεολαία μας. Φτάνει εμείς βεβαίως, οι μεγάλοι, είτε είμεθα στη θέση των γονιών, είτε είμεθα στη θέση των δασκάλων, είτε των παππούδων, των γιαγιάδων, να υπακούσουμε επιτέλους εις τους Αγίους της Εκκλησίας. Όχι απλά να τα λέμε μεταξύ μας. Λοιπόν, εγνώρισα χάρη τη Θεού τους τρεις, τον Άγιον Πορφύριον, τον Άγιον Παΐσιον, τον Αγιορείτη, και πάρα πολύ καλά που ήταν και γέροντάς μου, πνευματικός μου, τον Άγιον Ιάκωβον, το Τσαλίκι στην Εύβοια. Ήταν σε τρεις διαφορετικούς τόπους αυτοί οι άνθρωποι του Θεού. Ο Άγιος Πορφύριος ήταν στον Οροπόν όταν τον έφτασα, στην Αττική δηλαδή. Ο Άγιος Ιάκωβος ήταν στη Βόρειον Εύβοια, στον Όσιο Δαβίδ, και ο Άγιος Παΐσιος στο Άγιον Όρος. Δεν ευλέπονται μεταξύ τους αυτοί οι άνθρωποι. Είχαν τόσο πολύ κόσμο καθημερινά, ιδιαίτερα στα ύστερα του βίου τους, που αφιερώθηκαν και οι τρεις, ενώ ξεκίνησαν ως αυστηροί ασκητές στην προσωπική τους ζωή, να είναι όχι απλά οι πατεράδες των νέων, αλλά να είναι και γιαγιάδες και μαμάδες, και καθημερινά να ασχολούνται αυτοί οι ασκητές που θα μπορούσαν κάλλιστα με τη δική μας ωφελημιστική λογική να πούν «Δεν με αφήνετε ήσυχο,
Εγώ είμαι για να προσεύχομαι. Δεν ήρθα εδώ για να ακούω προβλήματα ναρκωτικών, σχέσεων, έρωτα, εκτρώσεων, κακίας. Θα μπορούσαν κάλλιστα αυτά να πούν δεν ανήκουν σε εμάς τους μοναχούς. Αλλά ένας Άγιος, κατά κύριο λόγο, είναι πατέρας. Αν είναι άντρας και αν είναι γυναίκα, γίνεται μητέρα. Λοιπόν, αυτό που έλεγα σε αυτά τα τρία ερωτήματα περί των εφήβων, και έχει σημασία η ηλικία των εφήβων, το πιο ωραίο και είναι γνωστό σε εσάς, το επαναλαμβάνω, το έλεγε έτσι επιγραμματικά και εμφαντικά ο Άγιος Παΐσιος εις το Άγιον Όρος. Έλεγε, τα παιδιά σας θα τα διδάξετε τον νόμον του Θεού μέχρι να φτάσουν στην εφηβεία. Εμπήκα στην εφηβεία φερμοάρ εις το στόμα, οι γονείς. Όχι συμβουλές, όχι πολλές διδασκαλίες και κατηχητικά. Αυτόν έλεγε, φερμοάρ εις το στόμα. Και συμπλήρωνε όμως, να μιλούν τα γόνατα. Να μιλούν τα γόνατα. Άρα, είχε έναν απαγορευτικό και μία παρότριση. Το απαγορευτικό ήταν, εμπήκε ο άνθρωπος στην εφηβεία, δεν δέχεται πλέον από τον γονιόν του συμβουλές. Γιατί είναι αρχαίος νόμος. Ο έφηβος θέλει να αυτονομηθεί. Ο έφηβος θέλει να στήσει τον δικό του κόσμο. Θέλει να επαναστατήσει προς στιγμής, κατά τη διάρκεια της εφηβείας, να αφισβητήσει, να ερευνήσει ο ίδιος ποιον είναι το νυν, που λέει και ο ποιητής, και ποιο είναι το εέν του κόσμου τούτου. Θέλει να βρει τον κόσμο, θέλει να γίνει ο ίδιος ένας Κολόμβος της εποχής του και του εαυτού του. Δεν μπορούμε να του το στερήσουμε αυτό. Και αυτοί που ήταν Άγιοι το έβλεπαν, διότι ένας Άγιος αυτόν που βλέπει είναι την ελευθερία της ψυχής και το δικαίωμα που έχει ο έφηβος σε αυτήν την ελευθερία. Ακόμη και στην αμαρτία έχει δικαίωμα. Λοιπόν, αντιλαμβάνεστε ότι για τους εφήβους, αυτόν το επαναλάμβανε με πιο εμφαντικών τρόπων, θα έλεγα και με πιο αυστηρών, ο Άγιος Πορφύριος. Ο Άγιος Πορφύριος, μπορώ να πω ότι το όριο της ηλικίας του εφήβου το έριχνε πιο χαμηλά. Έλεγε μέχρι τα 7. Ακούτε, μέχρι τα 7 έλεγε. Θυμούμε μια μάνα που πήγε γεμάτη αγωνία για τα παιδιά της που άρχισαν να μπαίνουν στην προεφηβεία, μετά τα 10 δηλαδή. Και άρχισε να του λέει, μα τα παιδιά μου γέροντα δεν έρχονται πια μαζί μου στην εκκλησία. Λοιπόν, και της λέει, πόσο χρόνο τα παιδιά σου? Είναι 10 του λέει και είναι και 12 η μεγάλη. Τέλειωσε, της λέει. Ό,τι ήταν να κάνεις εσύ το έκαμες. Τώρα τα παιδιά σου θα ξεδιπλώσουν το μαντίλι. Ποιο μαντίλι, του λέει. Της λέει, άκουσε κόρη μου. Η ψυχή του ανθρώπου όταν γεννιέται τη βάζει το Πνεύμα του Άγιο. Εσείς οι άντρες και οι γυναίκες βάζετε ο ένας το σπέρμα και ο άλλος το άριο. Και γεννιέται ο σωματικός άνθρωπος. Ο ψυχοσωματικός άνθρωπος, η ψυχή, η ζώσα, η αθάνατος ψυχή που δεν θα πεθάνει ποτέ, τη βάζει το Πνεύμα του Άγιο. Γι' αυτό και για να έχουμε θάνατον, πρέπει να γίνει χωρισμός ψυχής από το σώμα. Το παιδί σου, της λέει, διαμορφώνεται την ώρα, προσέξτε τι έλεγε, την ώρα της σύλληψης. Τους 9 μήνες της κυοφορίας, τα χρόνια
του θυλασμού και όσον μπορείτε, λέει, κρατήστε το θυλασμό περισσότερους μήνες ή δυνατόν και 2 χρόνια, τόσο πολύ, και έλεγε ότι ο θυλασμός θα φανεί η αξία του όταν το παιδί μπει στην εφηβεία και στην πρώτη νεότητα. Θα έχει λιγότερες ανασφάλειες. Παιδιά, λέει, που δεν, για οποιουσδήποτε λόγους η μάνα τους δεν τα θύλασε, θα βγουν παιδιά με ανασφάλειες, με φοβίες. Ενώ το αντίθετο, παιδιά που η μάνα τους τα εθύλασε όσο γίνεται περισσότερον καιρόν, θα βγουν παιδιά τα οποία έχουν μια αίσθηση αυτοκυριαρχίας. Τα παιδιά, λέει, συνεχίζουν να προσλαμβάνουν παραστάσεις από το περιβάλλον, ιδιαιτέρως των γονέων και από αυτούς που τους πλησιάζουν, μέχρι τα 7 χρόνια. Τότε, λέει, έχει ολοκληρωθεί ο άνθρωπος που λέγεται παιδί. Άρα εσείς που ρωτάτε περί εφήβων, είναι σαν να μου λέτε τι θα κάνουμε στην τρίτη ηλικία. Είναι τελειωμένη υπόθεση ο έφηβος. Επί τη βάση αυτών που λένε οι Άγιοι, που οι Άγιοι είναι αυτοί που βλέπουν. Το τονίζω αυτό. Είναι αυτοί που βλέπουν. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι με αυτήν τη θεώρηση του Αγίου Πορφυρίου, η δουλειά η πολύ πρέπει να γίνει τους 9 μήνες της κυοφορίας, την ώρα της σύλληψης θα πρέπει να είναι πολύ σοβαρή υπόθεση αυτή. Δεν είναι τυχαίο, Πάτερ, που η Εκκλησία μας εορτάζει τη σύλληψη και της Θεοτόκου και του Τιμίου Προδρόμου, τα 2 πρότυπα των ανθρώπων. Και έλεγε ότι μετά τα 7 χρόνια, λέει, αρχίζει το παιδί να ξεδιπλώνει το μαντίλι της ψυχής του. Και έκαμνε έτσι, έπαιρνε ένα μαντίλι, το άνοιγε λίγο. Στα 10 χρόνια, λέει, ο γονιός θα δει ένα κομμάτι από το μαντίλι. Θα είναι η πρώτη έκπληξη του γονιού. Θα πει, μα έκαμε αυτόν το γιο, μα έκαμε αυτήν την κόρη. Λοιπόν, και μετά, λέει, όταν φτάσει στα 13-14, θα ανοίξει το μαντίλι περισσότερο. Τότε, λέει, θα είναι μεγαλύτερη η έκπληξη των γονιών. Και όταν, λέει, το παιδί φτάσει στα 17, θα μεγαλώσει, λέει, το άνοιγμα του μαντιλιού. Μέχρι, λέει, τα 20, ετέλειωσε η υπόθεση. Θα σου δείξει και ο γιος και η κόρη ποιος πραγματικά είναι. Και όταν τον ερωτούσαν, καλά, εμείς, λέει, που δεν γνωρίζαμε αυτές τις απόψεις της Εκκλησίας, μπορώ να πω ότι και πολλές φορές η Εκκλησία αυτά δεν τα εκκοινοποίησε εις των λαών επαρκώς. Τα θεωρούσαν και αμαρτία ακόμα να ακουστούν αυτά προς τον λαό. Τι θα κάνουμε? Και έλεγε, η μετάνοια των γονιών για ό,τι λάθη έκαμαν στην παιδική ηλικία των παιδιών τους, στην κυοφορία των παιδιών τους. Και η μετάνοια, ξέρετε, δίδει μία αίσθηση, μία φώτιση μέσα εις τη μνήμη, την καρδιακή μνήμη, και αρχίζεις και θυμάσαι πράγματα που τα είχε ξεχάσει η λογική σου. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι μπορείς να αρχίσεις να θυμάσαι ποια ήταν η κατάστασή μου την περίοδο που εκειοφορούσα την κόρη μου ή το γιο μου. Ετσακώνουμε με τον άντρα μου, παίζαμε και ξύλο κάποτε. Αυτά όλα τα αποθηκεύει το παιδί και θα σου τα βγάλει κατά πρώτο στην εφηβεία και ύστερα στην νεότητα.
και ύστερα ακόμη περισσότερο θα σου τα βγάλει όταν ο ίδιος αρχίζει και φτιάχνει σχέσεις. Και θα δεις ότι, μα δεν μπορεί ο γιος μου να φτιάξει μια σχέση μόνιμη με έναν κορίτσι. Ναι, μα εσύ τι του έδωσες αυτού του παιδιού, τι σχέση του έδωσες στα πρώτα αυτά 7 βασικά χρόνια καταγραφής εις το μαντήλι της ψυχής του. Άρα, εάν νομίζετε ότι θα δώσω συμβουλές πρακτικού τύπου, αυτό είναι επικίνδυνο. Και άμα ακούσετε ψυχολόγους, ψυχιάτρους και μερικούς πνευματικούς που γενικοποιούν τα πράγματα, τα γενικεύουν δηλαδή, είναι λίγο επικίνδυνα αυτά. Αυτά όμως στον Αγίο δεν είναι επικίνδυνα. Η μετάνοια κανένα δεν έβλαψε. Όσα λάθη και να έχουμε κάνει στην ανατροφή των παιδιών μας. Άρα για να συνοψίσω. Δεν είναι το όριο η εφηβεία που διαμορφώνεται το παιδί μας. Στην εφηβεία απλά αρχίζει η φανέρωση του παιδιού μας. Και στην ουσία φανερώνεται η δική μας ευθύνη. Οι δικές μας ενέργειες και οι δικές μας παραλήψεις. Οπότε εμείς καλό είναι να παρακολουθούμε τις αντιδράσεις του παιδιού μας και να μετανοούμε εμείς γι' αυτό. Το παιδί μπορεί να μην πηγαίνει η εκκλησία. Μπορεί να μην διαβάζει ένα βίο Αγίου. Να μην ακούει μια ομιλία πνευματική. Δεν είναι εμείς που θα του κάνουμε το δάσκαλον τότε. Όλον το παιχνίδι, έτσι ακριβώς έλεγε ο Άγιος Πορφύριος, τη λέξη είναι αυτή, όλον το παιχνίδι είναι μέχρι τα 7 χρόνια που μπορούμε να άμεσα να επηρεάσουμε τη διαμόρφωση του παιδιού μας. Μετά, μάλλον θα πρέπει να επηρεάσουμε τη δική μας ψυχή, το δικό μας νου, δια της μετανοίας. Μετανιώνοντας, επαναλαμβάνω, για λάθη, για πάθη, για παραλήψεις. Τι να πω. Να πω ότι ο Άγιος Πορφύριος επέμενε ότι ακόμα και όλα καλά να τα κάνεις μέχρι τα 7 χρόνια. Δηλαδή να προσέξεις την ώρα της σύλληψης, να μην είσαι πολύ παθιάρης, έλεγε, και να είσαι προσευχόμενος. Δύσκολο να μου πεις, είναι δύσκολο. Αλλά ο χριστιανισμός δεν είναι για τους εύκολους. Έτσι. Και η αγιότητα. Έλεγε, την περίοδο του θυλασμού, να είσαι προσευχόμενη μητέρα. Την περίοδο της κυοφορίας, να αποφεύγονται οι καυγάδες και οι εντάσεις, διότι αποθηκεύονται στη ψυχούλα του παιδιού και αυτά θα βγουν αργότερα, όπως είπαμε. Μέχρι τα 7 χρόνια, ακόμα και ο τρόπος με τον οποίο θα δίδεις τα παιχνίδια του παιδιού. Ο Άγιος Πορφύριος είχε άποψη. Όχι πολλά παιχνίδια. Δημιουργούμε καταναλωτές. Έναν παιχνίδι για 2 μήνες. Μετά θα το παίρνεις το ένα και θα το εμφανίζεις άλλο. Και όταν σου ζητά περισσότερα, θα του λες δεν έχουμε χρήματα. Ή τα χρήματα που έχουμε πρέπει να δώσουμε και σε αυτούς που δεν έχω. Ακούτε τι ωραία παιδαγωγική. Είχε ένας καλόγυρος. Αυτά δεν θα μας τα μάθει κανένα σχολείο. Είναι δουλειά δική μας. Ακόμα λέει και να διδάξουμε τα παιδιά μας αυτά όλα που σας είπα, εάν η σχέση του άντρα με τη γυναίκα δεν είναι καλή, αυτό θα φανεί σε κάποια στιγμή ηλικίας του παιδιού μας. Γι' αυτό λέω σε πολλούς που έρχονται να ξομολογηθούν κοντά μας, ο πιο στενός σας συγγενής δεν είναι τα παιδιά σας. Για τις γυναίκες είναι ο άντρας σας. Για τους ανδράδες
είναι η γυναίκα. Τα παιδιά τα μεγαλώνεις μέχρι σε μια ηλικία και μετά αυτονομούνται, κάνουν τις επιλογές τους και στα επαγγελματικά τους και στα ερωτικά τους και στα αγαπητικά τους. Και μένεις με τον άντρα σου και τη γυναίκα σου. Εάν δεν έχει σχέση ουσιαστική εν Χριστώ Ιησού με τη γυναίκα σου ή με τον άντρα σου όλα αυτά τα χρόνια, μην περιμένεις να σε ενώνουν τα παιδιά σου και τα εγγόνια σου. Όπως μου είπε ένας παππούς, εγώ ζω, μου λέει, δεσπότη μου, για αυτά τα εγγονάκια. Του λέω, πάει στην κόλαση. Μου λέει, γιατί? Για τη γυναίκα σου πότε θα της δώσεις σημασία? Πότε θα της δώσεις σημασία της γυναίκας σου? Δεν της έδωσες τον καιρό που ήταν νύφη, τον καιρό που ήταν έγκυος, γιατί είχαμε δουλειές. Δεν τις έδωσες μετά που πήγα σχολείο τα παιδιά, διότι αναπτύσσουμε τις δουλειές. Δεν τις έδωσες μετά και μετά άρχισες να λες, «Α, τα παιδιά των παιδιών μου είναι δυο φορές παιδιά». Οπότε ο γάμος είναι μυστήριο ή δεν είναι μυστήριο? Πολλές φορές αυτές οι μεγάλες αγωνίες για τους εφήβους μας και για τα παιδιά μας, ξέρετε τι κρύβεται πίσω? Αποτυχημένος γάμος. Με συγχωρείτε που το λέω, αλλά αφού με καλέσετε, εμπλέξετε μαζί μου, θα με ακούσετε. Κρύβεται αποτυχημένος γάμος, προβληματικός γάμος, έλλειψη επικοινωνίας του άντρα με τη γυναίκα. Η γυναίκα και ο άντρας που σηκώνουν το σταυρόν της τεκνογωνίας και της παιδαγωγίας των παιδιών, δεν ερωτούν, προσεύχονται. Μετανοούν για την άγνοια τους, για τα λάθη τους, για τα πάθη τους και ποιος δεν έχει και ποιος τα έκαμε όλα σωστά. Κανένας δεν τα έκαμε όλα σωστά. Και μαζί προσεύχονται άντρας και γυναίκα και έρχεται το Πνεύμα το Άγιον και αλλοιώνει τα παιδιά με έναν τρόπο μυστικών και θαυμαστών. Τι λέει ο Χριστός μας? Όπου εισι δύο ή τρεις εις το εμόν όνομα, εγώ ημί εν μέσω αυτών. Μα τι μεγάλος λόγος είναι αυτός? Δεν είμαστε μόνοι μας δηλαδή. Φτάνει να είμαστε δυο στο όνομα του Χριστού ενωμένοι. Ξέρετε εσείς κάτι πιο ενωμένο από το ζευγάρι? Σας το λέω εγώ καλόγυρος. Έτσι. Ξέρετε κάτι πιο ενωμένο από το ζευγάρι? Λοιπόν, άρα το πρόβλημα μας, αν θέλετε να δώσουμε μια τελική απάντηση σε αυτά τα πονεμένα ερωτήματα περί εφηβείας και περί παιδιών, επιτέλους να σταματήσουμε την υποκρισία. Έχουμε πρόβλημα με τα παιδιά, κάτι δεν εκάμαμε καλά στο ανάγιωμά μας. Και θέλουμε να πάμε και πιο βαθιά, κάτι δεν πάει καλά στη σχέση του ζευγαριού. Οπότε το ζευγάρι πρέπει να βρει ένα πνευματικό που βλέπει και έχει ειλικρίνεια και δεν χαϊδεύει τα αυτιά και να τους πει, προσέξτε αυτό, προσέξτε εκείνο, στη σχέση σας, στη μετάνοιά σας. Και τότε βλέπεις τα παιδιά και επιστρέφουν. Θα μπορούσα εδώ να μιλήσω μόνο για αυτό σήμερα. Αλλά υπάρχουν και άλλες ερωτήσεις από ό,τι βλέπω, όπου βλέπουμε τα θαύματα της μετάνοιας των γονιών και της προσευχής τους. Διότι η μετάνοια δεν είναι μόνο ψυχολογική διαδικασία, είναι προσευχή. Και μάλιστα τονίζω, γονατιστή προσευχή. Γονατιστή προσευχή όταν είναι για ανθρώπους που αγαπούμε πολύ. Εγώ όταν προσεύχεσαι για τα παιδιά σου, είναι δυνατόν να μην γονατάς? Και κάτι τελείως τελευταίο, πρακτικό. Πάλι του Αγίου Πορφυρίου. Λέει, θέλεις να βγάλεις καλά παιδιά? Όταν είναι μικρά και είναι μέσα στα κρεβατάκια τους και κοιμούνται, όταν εννοούσε μικρά, κάτω από τα 7,
Μετά τα 7 τους σε θεωρούσε γέρους. Ολοκληρωμένους εννοώ. Όταν είναι, λέει, τα παιδιά, παιδιά μέχρι τα 7 και είναι στα κρεβατάκια τους και κοιμούνται, θα πηγαίνετε οι γονείς όταν κοιμούνται και δεν αντιδρά το εγώ. Άκου πως έβλεπε ένας Άγιος, και δεν αντιδρά το εγώ των παιδιών, θα πηγαίνετε πάνω από τα κρεβατάκια τους και θα προσεύχεστε. Και θα τα σταυρώνετε συνεχώς. Και ή δυνατόν, λέει, να πείτε τους χαιρετισμούς της Παναγίας πάνω από τα κρεβατάκια τους. Έτσι, σιωπηρά, σιωπηρά, και να περάσει η ενέργεια του Αγίου Πνεύματος και της Θεοτόκου εις τα παιδιά. Και να γίνουν μια αποθήκη τα παιδιά ενέργειας του Αγίου Πνεύματος, που αυτή η αποθήκη θα ανοίξει στα χρόνια της εφηβείας και της νεότητας. Νομίζω αυτόν μας δείχνει έναν δρόμο και δεν είναι δικός μου, είναι των Αγίων Πατέρων. Λέει, νομίζω αυτό με την αγνότητα... Ναι, δεν απαντήθηκε. Νομίζω εννοείται... Ναι, εδώ είναι πολύ καλό ερώτημα αυτό. Σε ευχαριστώ που το είδες και να το κάνεις αυτό, όταν κάτι ξεχνώ να το απαντήσω. Όποιος και να το έγραψε, είναι άνθρωπος του Θεού, αυτός που έγραψε αυτόν το ερώτημα. Επαναφορά στα σχολεία αγωγής της αγνότητας. Παλιά η ίδια κοινωνία της Κύπρου, από μόνη της, κι ας μην πήγαιναν πολύ σχολείων οι πάπιοι μας, ήξεραν ότι το παιδί μας θα το παραδώσω εις το γάμον του αγνών, είτε ήταν άντρας, είτε ήταν γυναίκα. Επίστευαν στη δύναμη της αγνότητας, της σωματικής αγνότητας, που δεν επιδέχεται, δηλαδή, δαιμονικά μικρόβια από τις διάφορες και ποικίλες προγαμιές σχέσεις. Από το 40, έκανα μια μικρή έρευνα σε αυτό, από το 40 και μετά, το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν οι Εγγλέζοι επέρασαν την αγωγή τους στα σχολεία, εξεκίνησαν να κοιμούνται μαζί από την πρώτη νύχτα του Αραβώνα. Του Αραβώνα. Ήταν το πρώτο ολίσθημα που έκαναν οι Κύπροι. Σε πολλά χωριά βεβαίως υπήρχαν πιο αυστηρά ήθη. Σιγά σιγά φτάσαμε στο 60, που κάναμε δικό μας κράτος, δόξα τω Θεώ. Αυτόν έγινε παγκύπριο φαινόμενο. Λίγες οικογένειες είχαν αγωγή αγνότητας. Μετά το 74 εμπλέχτηκαν τα χωριά μεταξύ τους. Έπαψαν οι κοινότητες να έχουν κοινόν ήθος, κοινόν τρόπον αναγιώματος των παιδιών. Και οι κοινότητες που δεν εσκλαβώθηκαν έμειναν κοινότητες. Όταν εμπήκαν όλοι αυτοί οι πρόσφυγες και ο καθένας έφερε τη δική του νοοτροπία, και μετά η εκβιομηχανοποίηση και ύστερα ο εξευρωπαϊσμός και τώρα τα νομοσχέδια. Προσέξτε πως χτίζει ο σατανάς τη δική του αγωγή. Τώρα οι βουλευτές οι ίδιοι και της δεξιάς και του κέντρου και της αριστεράς σε ένα πράγμα συμφωνούν. Πώς να αλλάξουμε το φύλλο των παιδιών από 15 ετών. Πρόσεξε. Το δικαίωμα σου λέει στην ομοφιλοφιλία. Ερώτησες τους ομοφιλόφιλους, κύριε βουλευτά, κύριε υπουργέ που έρχονται και εξομολογούνται κοντά μας, πόσον πόνον έχουν για αυτήν τους τη σεξουαλική κατεύθυνση, που εσύ θέλεις να την κάνεις νόμο. Πάντοτε υπήρχαν ομοφιλόφιλοι. Και έλεγε ο Άγιος Πορφύριος, είναι δαιμόνιον.
Πώς υπάρχει το δαιμόνιο της ζήλιας και μερικοί είναι επιρρεπείς στη ζήλια. Άλλος έχει και είναι επιρρεπείς στη φιλαργυρία. Εγώ σας λέω είναι χειρότερο το δαιμόνιο της φιλαργυρίας από τα της σαρκικού βίου. Ή όταν μεγαλώσουμε και έχουμε και καμιά θέση όπως εμείς και ο Δήμαρχος της φιλοδοξίας. Λοιπόν, βλέπετε τι αγώνα κάνουν τώρα για να εκλεγούν βουλευτές στην Ευρωβουλή. Λοιπόν, άρα μπορεί να είναι ένα λάθος μας που απολυτοποιούμε τα σαρκικά. Και όταν λέμε αμαρτίες εννοούμε μόνο τα σαρκικά. Αλλά όμως ο άνθρωπος ο οποίος έχει αγνότητα στο σώμα του είναι απειλαγμένος από πολλά δαιμονικά μικρόβια. Μπορεί να κάνει καλύτερη προσευχή στην καρδία του. Μπορεί η μετάνοια του να είναι πιο εύκολη. Οπότε σήμερα, επειδή υπάρχει παντελής απουσία αυτής της αγωγής περί των σαρκικών παθών, διότι αυτόν εννοεί εδώ αγνότητας περί των σαρκικών παθών, δυστυχώς εφτάσαμε σε αυτόν το κατάντημα. Η παραδοσιακή Κύπρος σήμερα και η Ελλάδα να έχουμε όλη αυτήν την σαρκολατρία. Και μία άμεση συνέπεια είναι τα πολλά διαζύγια. Τα πολλά διαζύγια. Όταν πηγαίνω στα σχολεία και μιλώ, τα παιδιά, ξέρετε, μου λένε, εμείς θέλουμε δικαίωμα, όχι πλέον στις προγαμιές σχέσεις. Μου το λένε ξεκάθαρα, στην ομοφιλοφιλία. Ξεκάθαρα μου το λένε. Και δεν ντρέπονται να το πω. Ενώ παλιά εμείς ντρεπόμαστε να πούμε τέτοιο πράγμα. Οπότε καταλαβαίνετε έφυγε η πρώτη αντίσταση στην αμαρτία που είναι η ντροπή. Αφού ονομάζονται σεβασμιότητα και η πορεία υπερηφανία. Υπερηφανίας, ακριβώς. Και όταν το πράγμα πλέον γίνει υπερηφάνεια, αντιλαμβάνεστε ότι το σαρκικό μπλέκεται με το πνευματικό. Που όλο το πρόβλημα του ανθρώπου είναι να θεωρήσει τα πάθη του περηφάνεια. Δηλαδή είμαι περήφανος που είμαι θυμωθιάρης. Είμαι περήφανος που είμαι ζηλιάρης. Αντιλαμβάνεστε τι τραγωδία είναι αυτή. Λοιπόν, οπότε υπάρχει αυτή η απουσία αγωγής. Το είπα και στους συνοδικούς αδελφούς. Βγάζομαι εμείς οι αρχιερείς, όταν βγουν τέτοια νομοσχέδια, μια διαμαρτυρία. Ποιος τη διαβάζει, ποιος την ακούει. Το ζήτημα εκάμαμε ένα αγωγή. Γιατί το σώμα είναι καλό να έχει αγνότητα. Και δεν είναι μόνο τα πρώτου γάμου και τα ομοφιλόφιλα ανδρών με άνδρες και γυναίκες με γυναίκες. Και μέσα στο γάμο. Και μέσα στο γάμο. Αυτά που συμβαίνουν μεταξύ το ζευγαριό σήμερα ως ερωτικές σχέσεις είναι ό,τι χειρότερον έχει να δείξει ο σύγχρονος άνθρωπος. Αφού μου είπαν μερικοί Άγιοι, τρεις Άγιοι, ότι ο επόμενος πόλεμος ο παγκόσμιος θα γίνει για τα σαρκικά και τις εκτρώσεις. Για αυτά τα δύο. Για τα σαρκικά, τις εκτρώσεις και τις μαγείες. Έτσι μου είπε, που δεν μετανοούν οι άνθρωποι, ιδιαιτέρως στα σαρκικά, όχι των νεαρών, των παντρεμένων, γιατί μολύνουν και το μυστήριο του γάμου τους. Είναι μεγάλα θέματα όπως βλέπετε αυτά. Μου είπε δε η γερόντισσα της Κρήτης ότι οι επίσκοποι και οι ιερείς που θα μιλήσουν για αυτά θα τους συγχωρήσει ο Θεός όλες τους τις αμαρτίες. Και εγώ από συμφέρον μιλώ. Και ας παρεξηγηθώ. Λοιπόν, και πρέπει να αυτά αν είναι πράγματα που πρέπει να μιλήσετε με τα παιδιά σας.
Μην περιμένετε αυτό να το κάνουν τα σχολεία. Τα σχολεία θα κάνουν αυτό που θα τους πει η Ευρώπη. Και η Ευρώπη έχει σχέδιο της νέας αταξίας. Άρα αυτό είναι δουλειά δική μας, των χριστιανών, που αγαπούν το σώμα, αυτόν το σώμα που εδάνησεν η Παναγία μας εις το Χριστό. Γι' αυτόν και επιμένουμε, όχι επειδή έχουμε ένα αποθυμένα, όπως μου είπε κάποιος, γιατί αυτόν το σώμα, επαναλαμβάνω, που έχουμε εμείς, είναι το σώμα που εδάνησεν η Παναγία εις το Χριστό. Και αν θέλουμε να κάνουμε πρόοδο πνευματική, κακά τα ψέματα. Πρέπει να έχουμε τουλάχιστον έναν έλεγχο, κατά πρώτον, στη σαρκική πλευρά του εαυτού μας. Οι επόμενες. Επειδή μιλήσετε, πανιερότατε, για τις οικογένειες και ότι τα προβλήματα μετά από τα παιδιά, στα παιδιά μάλλον, είναι η βάση που σε έρχεται από την οικογένεια, έτσι. 7 πρώτα χρόνια. Έχουμε μία ερώτηση εδώ. Λέει, είμαι γυναίκα περίπου 50 χρονών, προέρχομαι, να τη διαβάσω ολόκληρη, να την συνοψίσω λίγο. Όπως ξέρεις, λοιπόν, όπως θέλεις. Είμαι γυναίκα 51 χρονών, προέρχομαι από οικογένεια πολυμελή, η οποία και η οικογένεια, η μητέρα της, πατέρας της, αδέρφια της, είχαν έτσι, κάποια ψυχικά προβλήματα. Έχω 3 παιδιά, λέει, Asperger, αυτισμό κτλ. Και λίγα έχουν τα παιδιά, έτσι, λίγα ψυχολογικά. Αυτή τη στιγμή, λέει, είμαι σε διάσταση. Και προσθέτει ότι βρίσκομαι ήδη μέσα στην Εκκλησία, αγωνίζομαι, προσπαθώ πνευματικά. Τι θα με συμβουλεύατε να κάνω? Λοιπόν, αυτή η γυναίκα βρήκε τον δρόμο της. Είναι εντός της Εκκλησίας, εν μετανία, απλά η μετάνοια της ίσως θέλει έναν προσανατολισμό και ιδιαιτέρως για το παιδί με τον αυτισμό και η κόρη που λέει για την κατάθλιψη θα πρέπει να τα οικειοποιηθεί ως δικά της προβλήματα και ότι αυτή είναι αίτιος να σταματήσει να κρίνει τον άντρα της, τον ενδιαστάσει ευρισκόμενον. Η κρίση και η κατάκριση, ακόμα και όταν έχουμε δίκιο, δεν γεννά τίποτα. Τίποτα. Τίποτα δεν γεννά. Να οικειοποιηθεί, λοιπόν, αυτά τα δύο και να τα κάνει προσευχή. Όχι ενοχή, διότι με τις ενοχές θα βουλιάξει η γυναίκα. Να τα κάνει προσευχή, θερμή προσευχή, γονατιστή προσευχή. Και να δεις τι ωραία προσευχή θα έχει με δάκρυα αυτός ο πονεμένος άνθρωπος. Ευχαριστώ, μου δίδει και το όνομα να το κρατήσω αυτό. Ναι, ναι. Για να προσευχόμαστε. Ναι. Οι νέοι πολλές φορές... Και αυτό που είπε, με συγχωρείς, αυτό που είπε για την κόρη της που έχει κατάθλιψη, η κατάθλιψη είναι, κατά τους συγχρόνους Αγίους, αξόδευτη αγάπη. Η κατάθλιψη είναι αξόδευτη αγάπη. Αγάπη δηλαδή που την έχουμε μέσα μας και δεν την εμοιραστήκαμε. Είμαστε τσιγκούνιδες δηλαδή στην αγάπη. Θέλουμε να μας αγαπούν. Και ενώ το μυστικό είναι όσον προσφέρεις αγάπη, διπλάσια εισπράττεις. Αυτό είναι το μυστικό της αγάπης. Εμφανίστηκε σε ένας μυναγόν ο ίδιος ο Κύριος Χριστός, Ιησούς Χριστός και του είπε, παιδί μου, να αγαπάς χωρίς όρους. Να αγαπάς χωρίς όρους. Εμείς ξεκινούμε μια σχέση και τι μας λένε οι ψυχολόγοι, να βάλετε όρια. Μάμα, βάλεις όρια εις την αγάπη, τάχα μου για να προστατευτείς, από την αυθαιρεσία του άλλου. Είναι και αυτό ένα πρόβλημα.
αλλά όταν η αγάπη συνοδεύεται από την προσευχή και δεν είναι η αγάπη πάθος, πολλές φορές χάνουμε την καθαρότητα των σχέσεων, διότι η αγάπη μας συγχύζεται με τα ερωτικά, τα σεξουαλικά, και τελικά αυτό δεν είναι αγάπη, είναι πάθος. Άλλοι θα γίνουν Άγιοι μέσα από την αγνότητα. Άλλοι, και είναι οι πιο πολλοί στις μέρες μας, χάσαν το τρένο της αγνότητας. Θα γίνουν Άγιοι μέσα από τη μετάνοια για τη σαρκικότητά τους, για τη φιλαργυρία τους, για τη φιλοδοξία τους. Με κατανοείτε, αντέχοντας τον άντρα τους ή τη γυναίκα τους, το χωρίς να κρίνουν τον άντρα που χώρισαν. Μεγάλο πράγμα αυτό. Να μην κρίνεις τον άντρα που σου κατάστρεψε τον γάμο σου ή τη γυναίκα που σου κατάστρεψε τον γάμο σου. Ή όποτε κρίνεις, να σε μάθει ο πνευματικός να κάνεις μια σύντομη προσευχή για αυτόν που κρίνεις. Χριστέ μου, ελέησε τον Δημήτρη, ελέησε και εμένα. Και έτσι μαθαίνει η καρδία να μην κρίνει, να προσεύχεται. Η Εκκλησία πρέπει να είναι θεραπευτική, όχι απαγορευτική μόνον. Έχει τις απαγορεύσεις της, για να μην πέσουμε σε ναρκοπαίδεια. Ναι. Λέει εδώ, Πανιερότατε, πώς η Εκκλησία βοηθά, αφού πήραμε την κατάθλιψη, πώς βοηθά η Εκκλησία στην αρρώστια της κατάθλιψης, πώς ξεπερνούμε τους λογισμούς, μια άλλη ερώτηση. Αν έχουν σχέση. Ναι, ναι, κοίταξε, έχουν και δεν έχουν. Κοίτα, είπαμε, για την κατάθλιψη νομίζω έδωσα μια απάντηση. Τι είναι? Όταν κάτι το ορίσεις, έλεγε ο Αριστοτέλης, ήδη εντός του ορισμού υπάρχει και η θεραπεία. Εάν δεχτούμε ότι η κατάθλιψη είναι αξόδευτη αγάπη, δηλαδή έλλειψη ουσιαστικών σχέσεων και με τον Χριστό και με τους ανθρώπους, τότε αρχίζεις πλέον τα πράγματα να τα κυβερνάς, ιδιαιτέρως σε όσους έχουν κατάθλιψη, αυτόν που έραν από τον τρόπο της αγάπης που είπαμε, είναι η σχέση με τη φύση. Οι ανθρώποι που έχουν προβλήματα καταθλίψεως πρέπει να αυξήσουν τη σχέση τους με τα δέντρα, με τα πουλιά, με έναν περβόλι, με τη φύση. Και με τη μουσική επίσης. Βοηθά πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Και βεβαίως πολλές θείες λειτουργίες. Να γεμίσει η ψυχή μας ενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Τη χαρά του Αγίου Πνεύματος. Και τότε θα δεις την κατάθλιψη σιγά σιγά να φεύγει φοβισμένη. Λοιπόν, τώρα τους λογισμούς, πώς ξεπερνούμε τους λογισμούς? Μα δεν τους ξεπερνούμε, τους αξιοποιούμε τους λογισμούς. Τους αρνητικούς λογισμούς τους κάνουμε προσευχή. Μα πώς θα κάνουμε μετάνοια όταν λέμε θα μετανιώσω? Τι σημαίνει μετάνοια? Καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη, Για να είναι συντετριμένη και τεταπεινωμένη η καρδιά μας, σημαίνει ότι συνειδητοποιώ ποιοι λογισμοί είναι αρνητικοί, δεν τους θέλει ο Χριστός, και για αυτούς τους αρνητικούς λογισμούς ζητώ να με συγχωρέσει. Λοιπόν, άρα αξιοποιώ τον λογισμό. Να φέρω ένα παράδειγμα. Βλέπω απέναντί μου τη Μαρία. Και αρχίζει ο λογισμός μου και την κρίνει και την κατακρίνει. Σε μια στιγμή το διαπιστώνω, ότι την κρίνω και την κατακρίνω. Αντί να αρχίσω μέσα μου και να κάνω επίταση της κατάκρισης, ο άνθρωπος που είναι πραγματικά προσευχόμενος, ορθόδοξος και ζει την ορθοδοξία θεραπευτικά, τι αρχίζει και λέει? Χριστέ μου,
συγχώραμε που κρίνω τη Μαρία. Φώτισε τη Μαρία, φώτισε και μένα. Κάμνω και μια προσευχή για αυτή. Ελέησε τη Μαρία, ελέησε και μένα τον αμαρτωλό που την κρίνω. Λοιπόν, και με αυτήν την ευχή, επειδή έχει μέσα το όνομα του Χριστού, του Θεάνθρωπου Ιησού, αρχίζει η θεραπεία της καρδίας. Γι' αυτό λέω τους λογισμούς, δεν τους ξεπερνούμε, τους αξιοποιούμε κάνοντάς τους μετάνοια. Το καλύτερο είναι να παρακολουθούμε μέσα στην καρδία μας τις επιθυμίες. Το επαναλαμβάνω αυτό γιατί το θεωρώ πολύ σημαντικό. Αν κάτι μας έμαθε ο Άγιος Ιάκωβος της Εύβοιας, είναι να παρακολουθούμε ποιες επιθυμίες ανεβαίνουν μέσα στην καρδία μας. Και όλοι μας έχουμε κάποιες επιθυμίες που είναι κυρίαρχες. Άλλες εμένα, άλλες του Πατέρ Μάριου, άλλες του Δημήτρη. Και όταν παρακολουθώ τις επιθυμίες μου, θα έχω έγνοια. Και δεν θα περιμένω ποτέ να αρχίσουν να ανεβαίνουν οι επιθυμίες. Πριν ανεβούν, ο καλός διοικητής, λέει, προνοεί, προβλέπει και προλαμβάνει. Τι κάνω δηλαδή? Έχω την ώρα κάθε μέρα της μετάνοιάς μου. Κάθε μέρα. Μα 10 λεπτά, μα 20 λεπτά, μα μισή ώρα. Τι είναι μισή ώρα? Οπότε εκεί βλέπω. Αν ξέρω δηλαδή ότι εγώ το πάθος μου, το κυρίαρχον, η επιθυμία μου είναι ο θυμός. Λέω. Με ποιους εθυμώθηκα σήμερα, είτε εσωτερικά, είτε εξωτερικά. Και αρχίζω ονομαστικά και προσεύχομαι για αυτούς που εθύμωσα. Αν εσείς έχετε την κατάκριση, ποιους εκατέκρινα σήμερα. Αν κάποιος άλλος έχει τη ζήλια, ποιους εζήλεψα σήμερα. Αν κάποιος είναι παραπονιάρης και κλαψιάρης. Με ποιους σε παραπονέθηκα σήμερα και έχω μέσα μου κλάψα. Αλλά για να κάνεις αυτό το πράγμα, πρέπει προηγουμένως να παραδεχτείς την αρρώστια της ψυχής σου. Λυπούμε να πω, και πολλοί χριστιανοί δεν το παραδέχονται αυτό. Μόλις τους πεις, μα εσύ το πάθος σου είναι αυτόν. Εγώ, σου λέει. Οπότε, άμα αρχίσουμε με το εγώ, όσον και να το χτυπούμε, είπε μου μια φορά ο γέροντας του Σταυροβουνιού, ένα πεταχτεί σαν τα αρτήματα γέμου, πας στα μάτια μας. Έτσι. Η επόμενη. Η Πέντε Πανή, ρώτατε για την προσευχή. Ναι, την ευχή, ναι. Την ευχή. Λέει μια ερώτηση εδώ, λέγοντας την ευχή, συνεχώς ζητούμε από τον Θεό, ζητούμε από τον Θεό. Δεν θα έπρεπε συνεχώς να ευχαριστούμε τον Θεό, δηλαδή να λέμε το δόξα σοι ο Θεός στην θέση του Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον με. Ναι. Η μάνα μου εμένα ανάγιασε και ξέρει το πολλής κόσμος και μου έλεγε η μακαρή της Σαϊμιλιά όταν την ερώτησα, μάνα, μα πώς κατάφερε και πέρασε στη ζωή σου 90 χρόνια. Λοιπόν, έχασες παιδιά, ευτόχινες, ορφάνιες, ξενοδούλεψες. Πώς σε κατάφερες και έχεις χαρά και χάρη Θεού. Εφαίνεται η χάρη πάνω της. Και μου είπε, και είναι η απάντηση σε αυτό, Αιγέ μου, στα δύσκολα εκυρκελαίου. Στα δύσκολα εκυρκελαίου. Έλεγα το Κύριε ελέησο, δηλαδή. Το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με. Στα ευχάριστα έλεγα δόξα σοι ο Θεός. Εγώ για μου έτσι επέρασα τη ζωή μου. Και ο Θεός μου λέει ενώ πιο ειλικρινής. Και στο Κύριε ελέησον απάντα μου και στο δόξα σοι ο Θεός εσέρε τον εκείνος, εσέρουμουν και εγώ. Ακούτε απάντηση
ανθρώπου της λαϊκής ευσέβειας του τόπου μας. Αυτή νομίζω είναι η απάντηση. Νομίζω, ναι. Δεν μπορεί να λείπει η ευχαριστία από τον άνθρωπο της προσευχής, διότι και η ευχαριστία είναι προσευχή. Έτσι. Δεν είναι μόνο το «Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, ελεησόν με». Μία ερώτηση εδώ λέει ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Με συγχωρείς. Κάποτε ρώτησα τον Γερόντα Ιάκωβο, τον Τσαλίκη. Λέω του Γερόντα, μα εσύ, δεν μας λαλείς πολλά για το «Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, ελεησόν με». Χόντουσαν που το Άγιον Όρος, ο Εφραίμ, που είναι στην Αριζόνα τώρα αυτός ο Άγιος άνθρωπος, ο Ιωσήφ ο Βατοπαιδινός, ο Θεόκλητος ο Διονυσιάτης, ο Μακαριστός ο Πατήρ Γεώργιος ο Καψάνης, ο Εμιλιανός της Σιμωνόπετρας, εμιλούσαν μας αυτοί. Εφτάσαμε καλήν εποχή ως φοιτητές. Οι πιο πολλοί επικέντρωναν από αυτούς την πνευματική τους γραμμή στην ευχή. Να λέτε την ευχή. «Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, ελεησόν με». Επήγα κι εγώ πρώτα στον Άγιο Πορφύριο. Λέω του, μα εσείς εμάς λαλείτε για την ευχή. Και επειδή είχα και το θάρρος πολλά με τον άρεσκεν του, το χιούμορ μου του Πορφύριου, λέω του, μήπως είσαι πλανεμένος. Λέει μου, όχι μωρέ, δεν είμαι πλανεμένος. Αλλά εμένα μου λέει, μ' αρέσουν πολύ οι ακολουθίες και οι πολλές λειτουργίες και να διαβάζω τα Άγια Γράμματα που είναι μέσα στο ορολόγιο και το ψαλτήρι. Το ψαλτήρι, να ξέρεις παιδί μου, έχει την ίδια δύναμη με την ευχή. Όταν μου λέει είμαι ξεκούραστος, διαβάζω ψαλτήρι. Όταν είμαι κουρασμένος, κάνω ευχή. Πάω και στον άλλον τον γέροντα, τον Ιάκωβο. Ο Ιάκωβος ήταν έτσι πιο μεγαλοπρεπής, πιο μυστικός. Μου λέει, ακούσε νεόφυτέ μου, εγώ δεν λέω μόνο «Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, ελεησόν με». Λέω και πολλά «Θεοτό και Παρθένε». Λέω και «Άξιον εστί της Θεοτόκου». Λέω και «Χριστέ το φως του αληθινών». Λέω και πολλά «Πατερήμα». Και «Βασιλεύ ουράνιες του Άγιον Πνεύμα» και «Στολίζω τη ζωή μου με όλες τις Άγιες προσευχές της Εκκλησίας μας». Βλέπετε, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τρόοδος. Άρα μην περιορίζουμε την πνευματικότητα μόνον στην ευχή. Αυτό θέλω να πω. Όλα είναι ευχές. Η καρδία να είναι όμως συντετριμένη και τεταπεινωμένη, δηλαδή εν μετανία, αυτό σημαίνει συντετριμένη και τεταπεινωμένη. Αυτό είναι το απαιτητικό για όλους τους τρόπους της προσευχής, για όλους τους τρόπους. Ναι. Λοιπόν, Πανιερότατε, λέει εδώ μια ερώτηση. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός δίδασκε με έργα και με παραβολές. Ο ίδιος, όπως διαβάζουμε στο Ευαγγέλιο, την περίοδο που δίδασκε στα Ιεροσόλυμα, το βράδυ πήγαινε στο όρος των ελαιών, από όπου μας ήρθε το εικόνα. Λογικά, βγάζουμε το συμπέρασμα ότι κοιμόταν στην φύση, δηλαδή ταπεινά. Ο ίδιος ήταν ταπεινός, πράος και γεμάτος αγάπη. Σήμερα τόσο ιερείς, όσο και εμείς οι λαϊκοί, ζούμε με πολυτέλεια. Δεν είμαστε ταπεινοί. Άρα με τα έργα μας δεν διδάσκουμε, αφού ζούμε με πολυτέλεια, και επίσης ούτε με παραβολές διδάσκουμε. Μήπως είμαστε όλοι υποκριτές, λέει. Ναι. Αν πρέπει να οδηγηθούμε σιγά σιγά προς τον Χριστό, πιο σωστά, πιο πολύ, ποια πρακτικά βήματα πιστεύετε ότι πρέπει να κάνουμε? Αυτός είναι επιστήμονας. Τον ξέρω και είναι. Έτσι, είναι επιστήμονας. Ο τρόπος που διετύπωσε την ερώτηση με έκλεισε μέσα σε έναν κελί. Ναι, έχει και το επίθετο του. Λοιπόν, ευχαριστώ. Είμαστε υποκριτές, αγαπητέ μου Ιωάννη, από το μικρό του. Είμαστε υποκριτές. Είμαστε υποκριτές. Αυτό πρέπει να το περάσουμε μέσα μας. Ότι και όσο μάλιστα ήμαθα μέσα στα ράσα, πιο μεγάλη δόση υποκρισίας έχουμε. Γιατί υποχρεωνόμαστε
να συμπεριφερόμεθα ως Άγιοι χωρίς να είμαστε Άγιοι. Πολλές φορές είναι και απέτηση του λαού να συμπεριφέρεσαι ως Άγιος. Τώρα, ναι, επισημαίνει εδώ αυτός ο Γιάννης κάτι πάρα πολύ ουσιώδες. Πάλι ο Άγιος Πορφύριος έλεγε να προτιμάτε τις πολλές σας προσευχές να τις κάνετε στο ύπεθρο. Άμα έχετε ύπεθρο, άμα δεν έχετε ύπεθρο, μπαλκόνι ή κήπο. Επίσης έλεγε μερικά πρακτικά που θέλει να του πω, γι' αυτό λέω πρακτικά. Επίσης έλεγε όταν προσεύχεσαι να βάζεις τα πιο ταπεινά ρούχα που έχεις, τα πιο σχισμένα ρούχα που έχεις, τα πιο απλά ρούχα που έχεις. Όσο πιο απλά είναι τα ρούχα, τόσο πιο πολύ ελευθερία να έχεις, να γονατίσεις, να ανοίξεις τα χέρια σου. Επέμενε πάρα πολύ σε αυτού του είδους την προσευχή, έτσι. Να είναι τεταμένα τα χέρια. Να είμαστε γονατιστοί όσο μπορούμε, μας επιτρέπει η υγεία μας να είμαστε γονατιστοί. Αυτά τα έβλεπε ως θεραπευτικά εργαλεία, χωρίς να τα απολυτοποιεί. Και επίσης αυξάνεται η υποκρισία μας οπωσδήποτε στον βαθμό πολυτέλειας που αναπτύσσομαι. Και πράγματι στην Κύπρο είναι ένα από τα κυρίαρχα προβλήματά μας. Όσο μπορούμε να αφαιρούμε το μέτρο εις τη ζωή μας, αν με ρωτήσετε τι σημαίνει αυτή όλη η ερώτηση η επιστημονική, ότι χάσαμε το μέτρο στην πνευματική μας ζωή. Πώς αποκτιέται το μέτρο? Κάποτε όταν ήμουν καρσόνι στις Πέτσες, ένας από τους πελάτες του ξενοδοχείου ήταν ο γνωστός συρθέτης, κύριε Δήμαρχε, ο Μάνος Χαντζηδάκης. Θεωρείται ίσως ο μεγαλύτερος των συνθετών μαζί με τον Θοδωράκη της νεότερης μουσικής. Τον είχαμε κάθε χρόνο. Οπότε, επειδή εγώ ήμουν επικοινωνιακός άνθρωπος και μου άρεσε η μουσική του Χαντζηδάκη, πιάσαμε κουβέντα. Με έβλεπε αυτός ότι τον Αύγουστο εξαφανιζόμουν τα απογεύματα. Μου λέει, είχε ένα πρόβλημα με το ρο. Ρο. Όμηγε, λεγόμουν Όμηρος τότε. Πού πηγαίνεις, παιδί μου, τα απογεύματα? Του λέω, πηγαίνω στον Εσπερινόν, είναι, του λέω, η παρακλήσεις της Παναγίας. Και ψάλλω εδώ στον Άγιον Αντώνιον. Είχε δίπλα μια εκκλησία. «Α, υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς». Ήξερε μερικά. Ναι, του είπα αυτά. Ύστερα με έβλεπε ότι δεν έτρωγα. Ήμουν τότε πολύ αδύνατος. Μου λέει, «Γιατί δεν τρως?» Και του λέω, «Νηστεία». «Αν νηστεύεις κιόλας?» «Νηστεύω», του λέω, «ναι». Το βράδυ, τα γκαρσόνια κουρασμένοι, όπως είμαστε, πολύ κουρασμένοι, να σερβίρεις 300 ανθρώπους, 5 γκαρσόνια που είμαστε όλοι και όλοι, ήταν μεγάλος κόπος. Έτσι, για ξεκούραση, εκαθόμαστε στην βεράντα, το δωματίο μας, και έλεγαμε κανέναν τραγούδι. Εγώ, επειδή είχα σχετικά καλή φωνή, έλεγα κανέναν τραγούδι παραδοσιακών, κυπριακών, λαϊκών. Αυτός από κάτω άκουε. Μου λέει, «Μα εκτός που ψάλλεις, τραγουδάς?» Του λέω, «Ναι, καλή είναι η φωνή σου», μου λέει. «Αλλά είναι βυζαντινή, είναι ανατολική. Δεν μου λες», μου λέει. «Βλέπω ότι είσαι σύγχρονος άνθρωπος, αλλά είσαι και αυστηρός. Κρατάς συνήθειες παλαιές, νηστεύεις, προσεύχεσαι, πηγαίνεις στην εκκλησία, στη λειτουργία. Λοιπόν, πώς απόκτησες? Αλλά απ' την άλλη τραγουδάς κιόλας. Πάεις και κολύμπιν, από ό,τι είδα», μου λέει.
το απόγευμα. Πώς απόκτησες, Όμηρε, αυτόν το μέτρο? Και του είπα κι εγώ, ηρωνεύοντας το ρο, δια της αφαιρέσεως. Δια της. Που λέει, με ηρωνεύεσαι? Του λέω, ναι, δια της αφαιρέσεως. Πώς δηλαδή, μου λέει. Του λέω, κοίταξε, έχω έναν άνθρωπο του Θεού φωτισμένο, εννοώντας τον Ιάκωβο, και μου είπε, όσο μεγαλώνεις, παιδί μου, θα αφαιρείς. Δηλαδή, βλέπεις ότι κοιμάσαι 9 ώρες. Να κοιμάσαι 7. Αφαιρείς 2 ώρες που τον ύπνο σου. Ότι σ' αρέσει πολύ το παγωτό, να μην φάεις 2 την ημέρα, να φάεις 1 την ημέρα. Πηγαίνεις σε ένα σπίτι μαζί με τους φίλους σου και σας φέρνουν φρούτα. Μη διαλέξεις το καλύτερο, να διαλέξεις το χειρότερο για τον εαυτό σου. Το καλύτερο για τους άλλους. Και έτσι αρχίζεις, μου λέει, και αφαιρείς από το φαΐ σου, από τα ρούχα σου. Μην αγοράσεις τα πιο ακριβά τζιν. Ήταν τότε φορούσαμε τζιν. Να φοράς τα πιο φτωχά. Λοιπόν, και με αυτόν τον τρόπο, μου λέει, με την αφαίρεση, θα βρεις το μέτρο της χριστιανικής ζωής. Και από εκεί και πέρα θα σε πληροφορεί το Άγιο Πνεύμα. Αυτή είναι και η απάντηση. Δια της αφαιρέσεως αποκτούμε το μέτρο εις τη ζωή μας και έτσι γινόμεθα λιγότερον υποκριτές και λιγότερον της πολυτέλειας. Αλλά άμα είσαι θρήσκος, πρέπει να γιάσεις για να πεις «Δεν είμαι υποκριτής». Λίγο φαρισαϊσμό τον έχουμε όλοι. Ακόμα και την ώρα που κάνουμε το σταυρό μας. Αυτό να είμαστε ειλικρινείς ενώπιον Κυρίου Σαββαώθ. Μ' ακούει λίγο περίεργο ο Πατέρ Μάριος. Έμπλεξες μαζί μας. Προσπαθώ, πανιερότατε, να συνδυάσω τις ερωτήσεις, αλλά είναι πολλές και με... Δεν θα τις πούμε κιόλες, είναι 9 παρα 10. Λοιπόν, να τις πούμε τροχάδι, έτσι, για να απαντάτε. Φύλαξε να κάνεις και εσύ απαντήσεις. Να τους πλανήσω. Αυτά για το... Αν είναι από το πίμνιο σου οι ερωτήσεις, για σας είναι ωφέλιμο υλικό. Μαθαίνεις έτσι πώς σκέφτεται ο κόσμος σας. Είναι ωραίες ερωτήσεις. Τι είναι ο ευσεβισμός και ποια η διαφορά του από την ευσέβεια? Πώς θεραπεύεται? Υποκρισία είναι ο ευσεβισμός. Ταλαιπώρησε πολύ την Εκκλησία. Ήταν ολόκληρο κίνημα. Τώρα ευτυχώς έχει μειωθεί. Αν και βλέπω, ο ευσεβισμός εν μέρει έγινε γεροντισμός ένα διάστημα. Τώρα, χάρη τη Θεού, έχουν πολλύνει τόσο πολλά τα προβλήματα της καθημερινότητας, των παιδιών μας, τα διαζύγια, ο πόνος. Πού να σου μείνει η ώρα για ευσεβισμό? Τώρα γονατάς αμέσως, αν είσαι ειλικρινής με τον πόνο σου, είτε τον δικό σου, είτε της οικογένειας σου, είτε της πατρίδας σου. Μα εμείς οι Κύπροι ψάχνουμε να βρούμε πόνο μέσα μας και στην οικογένεια μας. Συγγνώμη, οι Τούρκοι είναι στην Πάφο. Οι Τούρκοι είναι στην Πάφο. Και γυρεύομαι πόνο. Αφήσε τα στο τέλος του τεσσερωτήσεις. Εμείς κανονικά θα έπρεπε κάθε μέρα να αφιερώνουμε κομποσκίνια όσοι κάμνουν. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησε την πατρίδα μου. Λοιπόν, και να σου πω, θα σου μείνει ευσεβισμός. Τι να σου μείνει? Ευσεβισμό έχουμε όλοι. Και εγώ παλαιότερα ήμουν καταπέλτης κατά των οργανώσεων. Μετά, όταν άνοιξα την καρδία μου και είδα μέσα πόση υποκρισία και φανατισμόν έχω και θυμών, είπανε, όφητε σιγησά το πάσα σάρξ και στή το μεταφόβου. Έχεις δικό σου πεθαμένο να κλάψεις τον εαυτούλη σου, τον υποκριτή. Οπότε, όταν ο άνθρωπος δει μέσα του, τι να ψάξει να βρει? Αλλά είπαμε, εμείς οι νεότεροι της πολυτέλειας, οι χριστιανοί και της πολυθρόνας,
και της ανάπαυσης, μάλιστα εμείς οι σύγχρονοι ευσεβιστές, ανακαλύψαμε, Πάτερ μου, και μια καινούργια λέξη που δεν υπάρχει στα βιβλία των πατέρων. Τι σε αναπαύει? Σε αναπαύει ο Άγιος Μόρφου? Σε αναπαύει ο Πάτερ Ιωάννης? Σε αναπαύει ο Πάτερ Μάριος? Λες και η πνευματική ζωή είναι πολυθρόνα. Είναι κανένας καναπές που να ξαπλώσεις πάνω, να κάνεις έναν υπνάκο. Ενώ για τους παλαιούς δεν ήταν αυτό. Δεν ήταν ανάπαυσης η πνευματική ζωή. Δεν ήταν ευσεβισμός, ήταν αγώνας κατά των παθών μας, των επιθυμιών μας, των λογισμών μας, και να μάθουμε την προσευχή και την ταπείνωση. Ο ευσεβιστής θέλει πάντοτε να δικαιωθεί. Οι πρώτοι ευσεβιστές ήταν οι Ιουδαίοι και παραμένουν. Ο ευσεβιστής θέλει πάντοτε να δικαιωθεί. Δεν θέλει να μετανοήσει, γιατί δεν βλέπει μέσα του. Ενώ λέει, είμαι αμαρτωλός. Όταν τον ρωτήσεις, ποια είναι η αμαρτία σου, δεν βρίσκει. Έρχεται να εξομολογηθεί και σου λέει, δεν έχω τίποτε, μια ευχή για να πάω να κοινωνήσω. Δεν διαβάζω ποτέ μου. Τους λέω, αναμάρτητους, θέλω στην αυλή μου. Να πάτε αλλού. Και δεν διαβάζω ευχή, χωρίς μετάνοια. Απαγορεύεται από τους κανόνες. Λέει μια άλλη ερώτηση. Σε έναν κήρυγμα σας είπατε ότι μεταξύ γυναίκας και άνδρα δεν υπάρχει ισότητα, αλλά ισοτιμία. Τι σημαίνει αυτό? Επιμένει αυτό. Είναι η δεύτερη φορά που μου βάζει αυτό το ερώτημα. Με γυροφέρνει. Λοιπόν, θα απαντήσω με ένα στίχο του Διονύση Σαββόπουλου, από έναν τραγούδι το οποίο οι νεότεροι ούτε το ξέρουν και το έχουν ξεχάσει. Ο Δήμαρχος και εγώ, επειδή είμαστε της ίδιας ηλικίας, μπορεί να το θυμάτε. Και έγραψε έναν τραγούδι, θα το τραγουδήσω βέβαια εδώ, λοιπόν, που έλεγε ο στίχος το εξής. Ο άντρας και η γυναίκα δεν είναι ίση, γιατί απλούστατα η γυναίκα είναι ανώτερη. Γι' αυτό και η κυρά άσπα του Διονύση, πάντα υποχωρώντας, τον καθοδηγεί. Και ο νόνοι του, και ο εχονότα ακούειν, ακουέ του. Πάντα υποχωρώντας, τον καθοδηγεί. Να η δύναμη της ταπείνωσης, να η δύναμη της γυναίκας. Οι παλιές οι γυναίκες ήξεραν όλες αυτήν την τέχνη. Οι νεότερες, όταν έχασαν την αγνότητα τους, πάω στην πρώτη ερώτηση, δεν έχουν φώτιση πια. Τες φωτίζει ο άλλος, ο αμολόητος. Είπε και ο Βασίλης Μιχαηλίδης, ο ποιητής. Γι' αυτό δεν υπάρχει ισοτιμία, δεν υπάρχει ισότητα. Από την ώρα που ξεκινήσαμε τα περί ισότητας, έχασε η γυναίκα τη δύναμή της. Δόξη και τιμή, λέει Στεφάνος των αυτούς. Δεν έτσι που λέει στο μυστήριο του γάμου? Κύριε ο Θεός ημών, δόξη και τιμή Στεφάνος των αυτούς. Να την ισοτιμία. Και οι λέξεις κρύβουν την αλήθεια. Έτσι. Συχνά μιλάτε για Αγίους και πνευματοφόρους ανθρώπους που γνωρίσατε από κοντά. Πρόκειται για γέροντες μιας συγκεκριμένης γενιάς που έζησαν κυρίως τον 20ο αιώνα και έλαβαν την σκυτάλη από τους Αγίους της προηγούμενης γενιάς. Αυτήν τη σκυτάλη την έδωσαν σε ανθρώπους του 21ου αιώνα. Γνωρίζετε και σήμερα τέτοιους ανθρώπους? Και αύριο, 23 Πέμπτου, είναι το μνημόσυνο του γέροντα Ευμένιου του Σαριδάκη. Λεπρού. Του Λεπρού. Τι
τι ήταν εκείνον που χαρακτήριζε περισσότερον και στιγμάτισε εσάς προσωπικά, τι είναι η λέπρα και γιατί ο Θεός την επιτρέπει. Από την αρχή της Παλαιάς Διαθήκης συνεχίζεται στην Καινή Διαθήκη και συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Αβραάμ γέννησε τον Ισαάκ, Ισαάκ γέννησε τον Ιακώβ. Να κάνουμε μια απάντηση ενώ στα μεσάνυχτα. Κάνουμε ένα γρυπνία. Αλλά εγώ πρέπει αύριο να πάω στο μνημόσυνο του Γέροντος Ευμενίου που γίνεται στην Περιστερώνα. Κοιτάξτε τα πρώτα ερωτήματα. Οι πνευματοφόροι άνθρωποι που γνωρίσαμε εμείς, τους γνωρίσαμε γιατί έτυχε να αναζητούμε τέτοιους στα χρόνια που είμαστε οι νέοι, φοιτητές. Υπήρχαν τότε, όπως είπαμε, αυτοί οι μεγάλοι. Και αυτοί παρέλαβαν, όπως γράφει εδώ ο φίλος μας, από τους προηγούμενους Αγίους. Δηλαδή το 1940 στο Άγιον Όρος υπήρχε ο Άγιος Σιλουανός. Το 50 υπήρχε ο γέρο Ιωσήφ, ο ησυχαστής, ο Μέγας. Το 20 ήταν ο Άγιος Νεκτάριος. Το 64 κοιμήθηκε ο Άγιος Νικηφόρος, ο λεπρός. Λίγο πιο πριν ο Γεώργιος ο Καρσλίδης, η Σοφία της Γλυσούρας ύστερα. Εδώ στην Κύπρο ο Χατζηφλουρέντζος το 67 και στο τέλος του 90 αυτοί οι τρεις. Ο Ιάκωβος πρώτα, ο Πορφύριος, ο Παΐσιος, ο Σοφρόνιος, ο Δαμασκηνός, ο Γερμανός του Σταυροβουνίου, αυτοί είναι Άγιοι, μεγάλοι Άγιοι αυτοί. Λοιπόν, και το 99 κοιμήθηκε ο ξωμολόγος μας, αυτός που θα έχουμε αύριο το μνημόσυνο του, ο Άγιος Ευμένιος, ο λεπρός μαθητής του Αγίου Νικηφόρου. Λοιπόν, και σήμερα βεβαίως υπάρχουν Άγιοι, ξέρω αρκετούς, όπως έλεγε και ο γέρο Ευμένιος, και μέσα στα παντελόνια και μέσα στα φουστάνια. Όχι κατά ανάγκη μέσα στα ράσα. Μπορώ να πω τώρα βρίσκω πολλούς που έχουν κατάσταση Αγίων και δεν έχουν ράσα. Είναι λαϊκοί. Εγώ πιστεύω οι επόμενοι μεγάλοι Άγιοι θα είναι εκ των λαϊκών. Και όσοι ομολογούν δημόσια ότι είσαι Άγιος, είσαι Κύριος, Ιησούς Χριστός. Η νέα τάξη πραγμάτων θα μας υποχρεώσει να γίνουμε ομολογητές. Τώρα δεν σημαίνει ότι Άγιοι θα είναι οι μαθητές των προηγουμένων. Βοηθά το να είσαι μαθητής Αγίων. Είσαι μαθητής, αν ακούεις τους Αγίους. Αν εφαρμόζεις τα των Αγίων. Αν εγώ κάνω κηρύγματα για τους Αγίους και δεν τα εφαρμόζω στην προσωπική μου ζωή, τότε είμαι μεγάλος υποκριτής. Και ο Θεός να μας λυπηθεί. Γι' αυτό δεν το διαβάζεις. Ναι. Τώρα, η λέπρα δεν υπάρχει πλέον σαν ασθένεια, θεραπεύεται. Υπάρχουν άλλες ασθένειες, όπως το AIDS. Τι χαρακτήριζε περισσότερον τον Άγιον Γέροντα Ευμένιον. Θα το πω, τον χαρακτήριζε η ακατακρισία. Δεν έκρινε ποτέ του ούτε καλά. Δηλαδή, πήγαμε στο Κίεβο μαζί. Εγώ ενθουσιώδης. Άρχισα να λέω, μα τι ωραίο που είναι το Κίεβο. Σαν Άγιον Όρος μοιάζει εδώ στο Κίεβο. Γυρίζει και μου λέει, εδώ δεν είναι Άγιον Όρος, είναι Κίεβο. Είπα, γερόντα σαν το Άγιον Όρος, δεν έχει σαν, μου λέει. Εδώ είναι Κίεβο. Τέλειος ρεαλισμός. Λοιπόν,
Και μετά μου λέει, Διάκο, γιατί κρίνεις συνεχώς? Του λέω, γέροντα, καλά πράγματα λέω. Ότι είναι ωραίο το Κίεβο. Άμα συνηθίσει ο νους σου να βλέπει παντού ωραία, θα αρχίσει μετά να λέει και τα άσχημα. Μου είπε. Ούτε ωραία, ούτε άσχημα. Μα να μπουν να λέμε, λέω του εγώ. Να μάθεις, μου λέει, να προσεύχεσαι εσωτερικά. Δεν προσεύχεσαι εσωτερικά. Γι' αυτόν και ο νους σου συνέχεια θέλει να σχολιάζει, θέλει να κρίνει, θέλει να γεμίσει το κενόν. Τότε κατάλαβα ότι έχω έναν πολύ μεγάλο ασκητή δίπλα μου, που για να γεμίσει τα κενά του νου του. Από αυτήν την ακατακρισία του έδωσε ο Θεός χαρά. Βεβαίως τη χαρά του την έδωσε και για έναν άλλο λόγο. Αγάπησε τη λέπρα. Μόλις του είπαν, 24 χρονών, ότι έχει λέπρα, που τη χαρά του έπεσε κάτω από το κρεβάτι. Του λέω, γιατί χάρηκες? Άλλους τους πιάνει κατάθλιψη. Μόλις ακούσουν ότι έχουν μια ανίατη αρρώστια. Και μου λέει, μεγάλος σταυρός, μεγάλη ανάσταση. Κατάλαβα την αγάπη του Χριστού σε μένα, μου λέει. Του είπα, Χριστέ μου, δεν είμαι άξιος για τόσο μεγάλη αγάπη. Και να μου δώσεις τόσο μεγάλη αρρώστια. Λοιπόν, ένας άνθρωπος που αγαπά την αρρώστια του και μάλιστα τη λέπρα να είναι η αρρώστια του και δεν κρίνει και κάνει κάθε μέρα 4 με 5 ώρες γευαστήν ακολουθία. Κάθε μέρα. Είτε ήταν μόνος του, είτε πηγαίναμε εμείς να τον βοηθήσουμε. Αγιάζει ή δεν αγιάζει? Μου είπε, πήρα έναν ηγούμενο του Αγίου Όρους, τον ηγούμενο των σημερινών του Διονυσίου, τον Πέτρο. Είναι από τα μέρη μας, από την Κύπρο. Και όταν τον είδεν, πόσες ακολουθίες έκαμνε, τι φως είχε να πάνω στο πρόσωπο του, τι χαρά εξέπεμπε. Και ζούσε μέσα σε γέρους, λεπρούς, εγκαταλελειμμένους, σάπια κρέατα, έλεγα εγώ. Και είδεν τη χαρά που είχε, μου λέει, συγγνώμη ρε νεόφυτε, μου λέει, στο Άγιον Όρος να γυρίσεις, εζήτημα να βρεις 4-5 σαν τούτο. Και τελειώνω για τον Άγιον Ευμένιο. Ένας παραδελφός μας που του έδωσε ο Θεός όραση και βλέπει ποιοι ευρίσκονται στον Παράδεισο και ποιοι ευρίσκονται στην κόλαση, πνευματικοπαίδιν αυτός του Αγίου Γέροντος Ευμενίου, έκαμε προσευχή να του δείξει ο Θεός που ευρίσκεται ο Γέρο Ευμένιος. Και είδε, λέει, σε έναν επίπεδο μεγάλης δόξας τον Άγιον Πορφύριο. Και λίγο πιο πάνω είδεν τον Άγιον Παΐσιο. Και δίπλα από τον Παΐσιο κάθεται ο Ευμένιος. Και του λέει, γέροντα, μα είσαι τόσο ψηλά. Δίπλα από τον Άγιον Παΐσιο και πιο πάνω από τον Άγιον Πορφύριο. Ναι, του λέει, δεν ξέρω, έτσι μιλούσε. Δεν ξέρω γιατί ο Χριστός με έβαλε τόσο ψηλά. Είμαι ισοστάσιος με τον Άγιον Παΐσιο. Και του λέει, μα το γέροντα Ιάκωβο δεν τον είδα πουθενά. Αυτός, παιδί μου, είναι αθέατος. Αυτό δεν μπορούμε να τον ειδούμε εμείς. Είναι τόσο ψηλά που εμείς δεν τον βλέπουμε. Αλλά όποτε θέλουμε τη συντροφιά του, κατεβαίνει αυτός και συνομιλούμε. Ακούτε πως είναι ο Παράδεισος? Αυτός ο τρόπος ύπαρξης δεν συμφέρει να αγωνιστείς? Αλίμον. Αυτοί αγωνίστηκαν, έκαναν τον αγώνα τους. Και μην νομίζετε ήταν ο Ευμένιος κανένας απότομος που ήταν κριτικός. Πω, Παναγία μου. Έτρεμες να σε δίπλα. Αλλά έκαναν αγώνα και γλύκανε ακατακρισίας, αποδοχής της ασθένειάς του. Έτσι, που λένε οι Κύπροι, σαν την υγεία ανένεση. Ψέματα! Να παρακαλούμε να μας δώσει ο Θεός ασθένεια που να την αντέξουμε όμως. Που να την αντέξουμε όμως. Έτσι. Για να καθαριστούν αυτά τα οποία δεν βλέπουμε
στα ισότερα της υπάρξεώς μας. Όταν ο γείτονας σου κάνει τα πάντα για να βλάψει την οικογένειά σου, πώς πρέπει να τον αντιμετωπίσεις, λέει, το γείτονα, τον κακό το γείτονα? Κοίταξε, είναι γνωστόν τι θα πούμε και το εφαρμόσαμε, διότι δεν βρήκαμε πάντοτε τους καλύτερους γείτονες. Ή θα μετακομίσεις, εάν σου επιτρέπει η δύναμή σου, η κατάστασή σου, ή θα μετακομίσεις, ή αν ο γείτονας είναι αμετακίνητος, τότε καθημερινά θα αφιερώνεις προσευχή για τον γείτονα. Οπότε, η γονατιστή προσευχή αλλοιώνει βουνά ο γειτόνους. Βουνά αλλοιώνει. Και σου δίδει και φώτιση η προσευχή, πώς να το διαχειριστείς. Έχω πολλά παραδείγματα να πω, αλλά πέρασε η ώρα, δεν θέλω να κουράζω. Και η προσευχή δεν πρέπει να είναι γενική και αόριστη. Πρέπει να είναι ονομαστική. Κύριε μου, το μου να το λέτε του Χριστού. Είτε Κύριε μου, είτε Κύριε ημών, Ιησού Χριστέ. Φοβούνται οι δαίμονες. Πολύ αυτόν το μου. Μόλις πω μου, τρέμουν. Επίσης τρέμουν το ψαλτήρι. Μόλις σε δουν να πιάσεις το ψαλτήρι ή το Ευαγγέλιο. Λοιπόν, Κύριε μου Ιησού Χριστέ, ελέησε την Ελένη, ελέησε και εμένα. Κύριε μου Ιησού Χριστέ, φώτισε την Ελένη, την γειτόνισσα, φώτισε και εμένα. Αν μπορούσατε να μας μιλήσετε για τα σημεία των καιρών και τα επερχόμενα γεγονότα των προφιών, πιστεύετε ότι άρχισε η αντίστροφη μέτρηση για να γίνει φέτος ο Ελληνοτουρκικός πόλεμος? Έλληνας διεθνολόγος που μελέτησε την Αγία Γραφή και τους βίους των Αγίων είπε ότι ήδη ξυπνήσε ο μαρμαρωμένος βασιλιάς Ιωάννης και ετοιμάζεται να εκτελέσει το έργο που του ανάθεσε ο Θεός και να βασιλεύσει Κωνσταντινούπολη. Πιστεύετε ότι είναι αλήθεια? Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, εδώ λέει για τους καιρούς που περνάμε και για τον Άγιο Παΐσιο. Δημιέται το καντήλι της Παναγίας στη Μονή Νιβύρων, Άγιον Όρος, ο Αρχάγγελος Μιχαήλ τον Ουτραφά να δάκρυσε. Τι θα γίνει με την Κύπρο? Την ευλογία σου Γέροντα μου, σε όλον τον κόσμο. Τι γίνεται με τον πόλεμο, την ανεργία, την πείνα των λαών? Τι γίνεται με όλους αυτούς που τους πρόσφυγες, τους μουσουλμάνους? Πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, οι καταστάσεις του κόσμου και πότε θα κυβερνήσει η αγάπη για τον κόσμο? Επίσης να προσευχηθείτε για μία για τον Μάριο, λέει, που είναι 30 ετών και είναι στην Αρροδοφούση. Θα σας το δώσω αυτό. Κοιτάξτε, αυτά θα πούμε και τελειώσαμε. Μου είπε ένας άνθρωπος του Θεού, αυτός που σας είπα προηγουμένως, ότι έκαμε προσευχή να δει που είναι ο γέρο Ευμένιος και του έδειξε την ουράνια ιεραρχία των Αγίων, των συγχρόνων Αγίων, ο ίδιος άνθρωπος ζει κάπου, μυστικός, ούτε θα τον αποκαλύψω ποτέ μου, διότι έχουμε ανάγκη από τους μυστικούς και κρυμμένους Αγίους. Και τον ερώτησα έτσι με αγωνία, όταν είδα όχι τόσον τα πλοία των Τούρκων να έρχονται, το Φατίχ, πώς το λένε αυτόν το, για να κάνει γεώτρηση. Αυτά τους τα είπα από καιρόν, που μου τα είπαν οι Άγιοι, δεν τα είδα εγώ, ότι θα συμβούν. Και ένας συνάδελφος του συζύγου σας, υπουργός, υπεύθυνος άνθρωπος, ήρθε και μιλήσαμε, για να ξέβρουν κι αυτοί οι κυβερνώντες πώς βλέπουν οι Άγιοι άνθρωποι τα μέλλοντα συμβαίνει, και κατά την πίστη τους ας πράξουν. Αν δεν πράξουν, θα τους καθαιρέσει ο Θεός και θα βάλει άλλους στη θέση τους. Λοιπόν, διότι δεν θα αφήσει ο Χριστός την Ορθοδοξία και τον Ελληνισμό να χαθεί. Θα δοκιμαστεί για να αποβάλουμε όλην αυτήν την αμαρτωλότητα που εμείς ήδη εβάλαμε στον εαυτό μας. Χρειαζόμαστε εγχείρηση, βαθιά εγχείρηση. Και θα γίνει με τον παγκόσμιο πόλεμο η εγχείρηση. Όλοι θα φοβηθούν. Και ας μην έχει η Κύπρος παγκόσμιο πόλεμο,
Ούτε η Ελλάδα θα έχει, ούτε η Κύπρος. Αλλά θα έχουν οι γειτόνοι μας. Μερικούς θα τους ρίξουν και πυρηνικά. Ένα Τσέρνομπιλ επηρέασε τόσο κόσμο και έχουμε τόσο καρκίνο. Σκεφτείτε να ρίξουν πυρηνικά οι Ρώσοι που θα το κάνουν στην Τουρκία. Μα η Τουρκία είναι δίπλα μας. Στο Ισραήλ. Εμένα αυτό το οποίο με έκαμε να μιλήσω με αυτόν τον άνθρωπο του Θεού με αγωνία, παρόλο που χρόνια ασχολούμαι κατ' εντολήν συγχρόνων ανθρώπων του Θεού που μου είπαν πρέπει ένας επίσκοπος να μελετήσει τις προφητείες των Αγίων. Ποιες είναι οι αληθινές και ποιες είναι οι ψεύτικες. Έχουμε και ψεύτικες. Παντού μπαίνει ο σατανάς για να προκαλέσει σύγχυση και απιστία. Και το κατάφερε. Ακόμα και αρχιερείς να ειρωνεύονται των προφητικών λόγων του Αγίου Παϊσίου, ενός εκ των κορυφαίων Αγίων της Ορθοδοξίας. Ο Θεός να μας ελεήσει. Λοιπόν, εμένα με ανησύχησε, κύριε Δήμαρχε, η διάθεση των Εβραίων να βομβαρδίσουν το πυρηνικό πρόγραμμα της Περσίας. Αυτό μας το έλεγε ένας ασκητής που ήταν στην Κρήτη, άγνωστος στους πολλούς, ο γέροντας Θεόδωρος, ο Αγιοφαραγκίτης, Αγιοφάραγκον στα στερούσια όρη της Κρήτης. Εκοιμήθη πριν 3 χρόνια, μεγάλη εβδομάδα, και μας έλεγε, παιδιά μου, θα πίνετε τον καφέ σας και θα ακούσετε ότι οι Εβραίοι εχτύπησαν το πυρηνικό πρόγραμμα της Περσίας. Τότε θα ξεκινήσουν τα μεγάλα γεγονότα. Και την ίδια εποχή ή λίγο πιο πριν θα πέσει ο Ερντογάν. Αυτά θα είναι τα σημεία που θα έχετε. Για να καταλάβετε ότι τα μεγάλα γεγονότα έρχονται. Τώρα που βλέπω τους Εβραίους ξεκάθαρα, χωρίς περιστροφές, να λένε ότι εμάς ο στόχος μας και ο Τραμπ να υπηρετεί αυτόν τον στόχο. Επίσης ξεκάθαρα, αντιλαμβάνομαι ότι τα μακρά γίνονται κοντά. Πόσο κοντά, δεν μπορούμε να ξέρουμε, διότι η μετάνοια και του πιο μικρού ανθρώπου μπορεί τα γεγονότα να τους δώσει μια όθηση προς τα πίσω για να δώσει χρόνο μετανοίας ο φιλάνθρωπος Χριστός σε περισσότερους ανθρώπους στη γη. Και ρώτησα αυτόν τον άνθρωπο του Θεού, του λέω, αδερφέ μου, τι λες εσύ? Και μου είπε, δέσποτά μου, είπαμε πολλά, μου λέει, περί προφητιών. Οι προφητείες πλέον ετελείωσαν. Άκου τι μου είπε. Οι προφητείες από εδώ και πέρα είναι ειδήσεις. Οι προφητείες, μου λέει, πλέον είναι ειδήσεις. Θα τις βλέπουμε στην τηλεόραση και τις ακούμε στο ραδιόφωνο τις προφητείες. Το ζήτημα είναι να ξεκαθαρίσουμε ποιες είναι οι αληθινές και ποιες είναι οι ψεύτικες. Λοιπόν, όσον αφορά τον τόπο μας, θα περάσουμε έναν τριήμερο εκφοβισμού και δεν το περάσαμε ακόμα. Μερικοί νόμιζαν ότι είναι που ενάρθει το τρυπάνι των Τούρκων. Νομίζω μόνος που κατάλαβε το φόβο είναι ο άντρας σου και ο πρόεδρος και αυτοί που ήταν κοντά και ο υπουργός άμυνας. Οι πολλοί πολλοί Κύπροι δεν το καταλάβα. Και αν με ρωτάτε, καλά έκαμε το κράτος μας και δεν εφόβησε τον λαόν από μιαν άποψη. Που την άλλη όμως, ενώ ξέρουμε, ρε παιδί μου, ότι τούτα θα γίνουν, βλέπουμε ήδη ότι αρχίσαν και γίνονται, η μετάνοια είναι μειωμένη. Είναι το παράπονο της Παναγίας αυτό. Εγώ θέλω, λέει, να ανεβάσω την Ορθοδοξία, να την κάνω παγκόσμια πίστη σε όλη την οικουμένη. Και τι ζητώ? Λίγη μετάνοια, λέει. Έναν ήμαρτο. Και οι βουλευτές μας, όλων των κομμάτων.
να κάνουν τέτοια νομοσχέδια. Αυτά τα νομοσχέδια, τα αφύσικα που κάνουν οι βουλευτές και στην Ελλάδα και στην Κύπρο, μας είπε η γερόντισσα της Αττικής, που είναι άνθρωπος με φως Χριστού, ότι θα φέρουν θεομηνίες, θα επαναστατήσει η φύση, θα ανοίγουν ξαφνικά μέσα στις πόλεις κρατήρες, θα βυθίζονται πολυκατοικίες. Θα γίνονται σεισμοί ασυνήθιστοι. Από τα αφύσικα τα οποία συμβαίνουν. Τώρα είμαστε και λίγο επικίνδυνοι, αν πούμε κάτι εναντίον αυτών, να μας συλλάβουν. Ότι ξέρεις, κρίνεις και σχολιάζεις ανθρώπους πονεμένους. Οι πονεμένοι έρχονται και εξομολογούνται, ό,τι και να είναι. Οι άλλοι υπερήφανοι τι θα γίνουν. Τώρα, περισσότερες λεπτομέρειες δεν θέλω να πω για τα προφητικά. Εμείς πρέπει ως χριστιανοί ορθόδοξοι να βλέπουμε αυτά τα δύο σημεία που προανάφερα, την πτώση του Ερντογάν, τώρα θα είναι πτώση πολιτική ή βιολογική. Άλλοι λένε ότι θα είναι το δεύτερο, άλλοι λένε ότι θα είναι το πρώτο. Εγώ δεν μπορώ να κάνω ερμηνεία σε αυτό. Αλλά θα είναι πτώσεις. Οι επόμενοι που θα μπουν ως πολιτική της Τουρκίας θα είναι τη χάρπαστη. Δηλαδή θα είναι άνθρωποι που δεν θα γνωρίζουν από πολιτική. Και ενώ θα πάνε να διορθώσουν τα λάθη του Ερντογάν, την αλαζονία του Ερντογάν, αυτοί θα κάνουν χειρότερα για την Τουρκία. Θα κλείσουν τα στενά πάνω του Βοσπόρου και οι φίλοι, οι ψευτόφιλοι, οι Ρώσοι, από φίλοι θα γίνουν οχτροί μέσα σε μία νύχτα και δεν θα μείνει η πόλη της Τουρκίας που να μην βομβαρδιστεί. Από αυτήν τη στιγμή αρχίζει και η Κύπρος να έχει το δικό της μερτικό στα παγκόσμια γεγονότα. Και θα το έχει. Το τριήμερο του φόβου, αν θα γίνει επί Ερντογάν ή μετά, δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω. Αλλά θα το έχουμε. Και πρέπει να φοβηθούμε. Αρχή σοφίας, φόβος Κυρίου. Πρέπει να φοβηθούμε για να γονατίσουμε και το γονάτισμα και η προσευχή και η μετάνοια και τα δάκρυα θα φέρουν μεγάλες ευλογίες στον τόπο μας. Μια μεγάλη ευλογία που θα έρθει και την προφήτευσε ο Χατζηφλουρέντζος πριν το 67, θα ελευθερωθεί όλη η Κύπρος. Χωρίς πόλεμο. Μπορεί να έχουμε τις τρεις μέρες κάποια γεγονότα, αλλά δεν θα είναι πόλεμος όπως το 74. Και το άλλο μεγάλο καλό που θα λύσει οριστικά το πρόβλημα της Κύπρου, ότι θα βαφτιστούν πάρα πολλοί Τούρκοι. Και στην Τουρκία και στην Κύπρο. Άρα εμείς οι χριστιανοί που πηγαίνουμε σε αγρυπνίες, που ερχόμαστε σε ομιλίες, που γονατούμε και προσευχόμαστε τις νύχτες και αν δεν το κάνουμε, να το κάνουμε, εμείς αγαπητοί μου θα είμαστε οι κατηχητές αυτών των ανθρώπων. Πώς σας ρωτούν μερικές Φιλιππινέζες καλοπροαίρετες και σας λένε «Μίλα μου για τον Χριστό, βάφτισε με Κυρία» και μερικές βαφτίζονται, όσες δεν τα σκοτώσουμε. Λοιπόν, και θέλω να το πω αυτό, μέσα σε όλα αυτά, τις ειδήσεις, το Πάσχαν το Άγιο που περάσαμε, ακούσαμε και την μεγάλη είδηση που για τους πολλούς πέρασε στα ψηλά, εκοιμήθην στην Ορμήλια ο γέροντας Εμιλιανός της Ιμολόπετρας, μεγάλος Άγιος. Βλέπετε και μόνο που ανάφερα το όνομά του συγκινήθηκα. Εμείς είχαμε εδώ τα δικά μας, Πάσχαν καιρών, ευρίσκαμε πεθαμένες κοπέλες μέσα στις βαλίτσες.
από τους βολωμένοι Κύπροι, ένα Βούλγαρος, έναν έτσι, ένα δικός μας, λες και εμείς είμαστε τα αγγελάκια της γης. Δεν ευρέθην ένας, ούτε αρχιεπίσκοπος, ούτε μητροπολίτης συμπεριλαμβανομένου και εμού, που να αναδείξει την υποκρισία μας. Μερικοί δημοσιογράφοι κάτι έλεγαν, αλλά το έλεγαν με την πίκρα που έχει πολλές φορές ο άθεος δημοσιογράφος. Ευρέθην ένας άνθρωπος του Θεού στο Σταυροβούνι, που έχει να μιλήσει μπορεί και 20 χρόνια, ο Πάτερ Σάββας. Και έστειλε μια μικρή επιστολή στον Φιλελεύθερον, την είδα εγώ, και γράφει για την υποκρισία μας, όλων. Και λέει, πώς γίνεται για αυτόν τον καημένο τον ήλαρχον, που όλοι τον εκρίναμε, όλοι τον εκατακρίναμε, λίγοι προσευχηθήκαμε να του δώσει ο Θεός μετάνοια. Να έχουμε, λέει, τέτοια αγωνία για τις κοπέλες που σκότωσαν και τις έβαλε μέσα στις βαλίτσες, και στο τέλος να έχουμε αγωνία για τα μικρά παιδιά, τα δύο. Και να τα πονούμε και να τα συμπονούμε. Είναι υποκρισία όλων μας, λέει. Αν είχαμε πραγματικό χριστιανισμό, δεν θα φτάνε ούτε ο ήλαρχος σε αυτόν το κατάντημα, ούτε και τα μικρά παιδιά μέσα στις βαλίτσες σκοτωμένα. Γιατί προηγουμένως δεν θα έκαναμε εμείς νομοσχέδια για τις εκτρώσεις. Πόσα παιδιά, λέει, εσκοτώσαμε με νομιμότητα με τις εκτρώσεις. Τότε γιατί απορούμε για τα δύο παιδιά και τις πέντε γυναίκες, αφού κάνουμε μια κοινωνία θηρίων. Τα θηρία θα αρχίσουν να τρώνε αδιάκριτα. Γι' αυτόν να είμαθα ταπεινή και αληθινή. Η Κύπρος, αν θέλει, μέσα σε αυτόν το μεγάλο ανακάτεμα που έρχεται και θα είναι παγκόσμιο, δεν θα είναι μόνο για τη Μέση Ανατολή. Αν μπούμε τις προφητείες που μας είπαν για την Αμερική, οι μισοί Αμερικάνοι να πάρουν τηλέφωνο στην Ευρύχου. Λοιπόν, θέλω να πω, γιατί το είπα αυτό, ότι έχει ο Θεός για όλους τους λαούς και τα θετικά του και τα αρνητικά του. Και όλα είναι θεραπευτικά φάρμακα. Οι Κύπροι όμως, οι Έλληνες, οι Ρώσοι, οι Ρουμάνοι, εμείς που είμαστε Ορθόδοξοι όμως, έπρεπε να έχουμε μια βαθύτερη πνευματική στάση. Και ως κυβερνώντες και ως κυβερνόμενοι. Και ως άρχοντες και ως αρχόμενοι. Και ως πιστοί και ως ολιγόπιστοι. Έπρεπε να έχουμε μια ποιότητα. Δυστυχώς, η περίπτωση του ήλαρχου απόδειξε ότι δεν έχουμε αυτήν την ποιότητα που είχαν οι πρωτινοί Κυπραίοι. Ο Θεός να μας δώσει μετάνοια και να γίνει ήλαιος επί τις αμαρτίες ημών και ημών. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είπαμε κάμποσα.